Ευχαριστώ τον συνάδελφο κύριο Κεγκέρογλου για την ευκαιρία που μου δίδεται να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Έχει προκληθεί πράγματι ένας θόρυβος και σε κάποια ελληνικά site τουριστικού ενδιαφέροντος και σε κάποια ρωσικά. Υπάρχει μια εύλογη ανησυχία από τη μεριά των Ελλήνων επιχειρηματίων και υπάρχει και με κάποια άλλα κίνητρα προκαλείται ένα θόρυβος στη Ρωσία. Η πραγματικότητα ποια είναι? Σας είχα απαντήσει τότε το Δεκέμβριο, μετά δύο φορές είχε γίνει αναβολή της ερώτησής σας, νομίζω είχατε ένα κόλλημα. Η πραγματικότητα είναι ότι εγώ ανημερώθηκα για το θέμα στις 14 Δεκεμβρίου, συνέστησα αμέσως μια ειδική task force, μια ομάδα εργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους τα στελέχη των υπηρεσιών. 4 Ιανουαρίου είχαμε έτοιμο ένα πόρισμα εργασίας, στο οποίο διαπιστώθηκε ότι για να στελεχωθεί το προξενείο με τις νέες συνθήκες έπρεπε να ανοίξουμε νέες δυνατότητες θεσμικές. Νομοθετήσαμε εδώ τροπολογία με την οποία μπορούν να προσληφθούν επιτόπιοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου στο προξενείο. Προκηρύξαμε θέσεις για να αποσπαστούν υπάλληλοι από το Υπουργείο Εξωτερικών. Έγινε προκήρυξη με πρόσκληση ενδιαφέροντος για αστυνομικούς, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν και σήμερα βρίσκονται οι πρώτοι 10 στη Μόσχα. Πήγαν 8 υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών. Πήγε ειδικός διπλωμάτης σήμερα, φθάνει και αυτός. Και ανανεώθηκε και το software, το οποίο παρουσίασε κάποια προβλήματα στις αρχές Απριλίου. Πράγματι υπήρξε μια πίεση το περασμένο διάστημα του Απριλίου. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι οι κινήσεις που έχουμε κάνει και τα μέτρα που έχουμε λάβει πρόκειται να εκδιπλωθούν, να βρεθεί σε πλήρη ανάπτυξη το προξενείο εντός του Μαΐου, να φτάσει περίπου τις 100 θέσεις εργασίας από τις περίπου 35 που βρίσκεται τώρα, 40, και να μην παρατηρηθεί κανένα πρόβλημα. Θέλω δε να σας διαβεβαιώσω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Προξενείου της Μόσχας και σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχει ο Ρωσικός Οργανισμός Τουρισμού και με τις δηλώσεις που έγιναν προχθές, τις οποίες δεν θα τις έχετε υπόψη σας, δεν υπάρχει καμία ακύρωση. Όλα αυτά που λέγονται περί ακυρώσεων είναι ένας βόμβος. Νομίζω ότι μπορεί να δικαιολογείται από την αυξημένη προσδοκία, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό βάσιμη, αλλά η προσδοκία προσμετράται με αυτούς που έρχονται. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι και στη Δωδεκάνησο και στην Κρήτη έχουμε αύξηση του τουριστικού ρεύματος από τη Ρωσία, σύμφωνα με χθεσινά τηλεγραφήματα του Αθηναϊκού Πρακτορείου και σύμφωνα με όσα λένε οι ρωσικοί οργανισμοί. Λένε ότι είναι μέσα στους τρεις πρώτους προορισμούς η Ελλάδα, έχει 40% αύξηση στη ζήτηση. Οι μη θεωρήσεις, οι μη έγκαιρες θεωρήσεις διαβατηρίων σε όλο αυτό το διάστημα για το οποίο συζητάμε είναι περίπου 20, και 20 αυτές, ένα κάτω από το 0,5% των συνολικών αιτήσεων, οφείλονται σε καθαρά τεχνικές ατέλειες του φακέλου δικαιολογητικών, είτε γιατί τα βιομετρικά στοιχεία ήταν ατελή, είτε διότι κάποιες ρωσικές υπηρεσίες δεν απάντησαν εγκαίρως στα αιτήματα, στις οχλήσεις για διασταύρωση στοιχείων από το ελληνικό προξενείο. Είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλη λεπτομέρεια. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο και πάλι. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, ορθώς επισημαίνετε μερικά πράγματα. Μόνο που η καταγωγή ή ο χρονικός ορίζοντας προς τα πίσω αυτών των πραγμάτων αγγίζει και άλλες κυβερνήσεις πέραν της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Ιανουάριο του 2015. Ο διαγωνισμός για τον οποίο λέτε για τον πάροχο σχεδιάστηκε επί Υπουργείας κυρίου Βενιζέλου, του δικού σας Υπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αν λοιπόν έχετε οποιασδήποτε, υπάρχουν σκιές σε αυτό διαγωνισμό, αναζητήστε εκεί την προκήρυξη και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Όχι, αν έχετε κάποιες σκέψεις, σας παρακαλώ να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα, δύο λεπτά. Ναι, σας λέω ποιος σχεδίασε το διαγωνισμό. Επίσης, η εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων και του συστήματος ΒΙΣ είναι γνωστό από το 2013.
Εγώ το έμαθα αργά πράγματι και ίσως να υπήρξε και μια καθυστέρηση στις υπηρεσίες και επί των κυβερνήσεων της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το αναγνωρίζω. Αλλά θα πρέπει να το βλέπουμε σε όλο το εύρος. Το έχω μελετήσει, κύριε Κεγκερόγλου, πάρα πολύ. Έχω μετακινήσει βουνά για αυτή την ιστορία. Η αγωνία μου για την εθνική οικονομία και τον τουρισμό και τα νησιά και τη βαριά βιομηχανία της Κρήτης και των Δεκανήσων είναι παρόμοια με τη δικιά σας. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση, αν τη γνωρίζετε και τη γνωρίζετε διότι έχετε διοικήσει Υπουργείο, είναι βαριά, είναι αδρανής. Δεν κινείται αναλόγως της πολιτικής βουλήσεως ή των πραγματικών αναγκών της οικονομίας. Και αυτό είναι ένας λόγος για τον οποίο βρίσκεται και η Ελλάδα σε αυτό το χάλι. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Και τη δημόσια διοίκηση και την αποτελεσματικότητά της. Είπατε κατά παρέκκληση ότι νομοθετήσαμε. Καμία παρέκκληση δεν έγινε. Νομίμως. Εγώ ενημέρωσα αναλυτικά μια βδομάδα πριν όλους τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων. Ζήτησα αυτή, ενημέρωσα, μπήκε στο σώμα και όλοι την ψήφισαν. Δεν κάναμε καμία παρέκκληση από τη δικαιακή τάξη ή τον νομικό πολιτισμό. Όλα και σωστά. Λοιπόν, νομίμως, ωραία. Πόσο χρόνο, ζητάτε χρόνους. Ο κώδικας Σέγγεν επιβάλλει στα κράτη που εκδίδουν την vis-à-vis με τα βιομετρικά στοιχεία σε 15 μέρες να έχουν δώσει θεώρηση ή μια δικαιολογημένη απάντηση ότι δεν μπορούν να δώσουν τη θεώρηση. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε έναν χρόνο στη Μόσχα περίπου 7 ημερών. Έχουμε ζητήσει να κατατίθενται οι αιτήσεις τουλάχιστον 10 μέρες πριν, να μην πηγαίνουν μία και δύο μέρες πριν. Βεβαίως, μεγάλο μέρος του τουριστικού πακέτου στην Ρωσία είναι τα λεγόμενα last minute. Προσπαθούμε και αυτό να τα εξυπηρετήσουμε. Δεν υπάρχει, μέχρι τις 10 Μαΐου έχουν βγει όλα τα διαβατήρια, όλες τις θεωρήσεις, κύριε Γιαγκερόγλου. Δεν υπάρχει κανένας τουρίστας Ρώσος ο οποίος ήρθε να στην Ελλάδα και δεν είχε διαβατήριο. Παρότι μεγάλη πίεση και την υπαρκτή πίεση που υπάρχει. Στην Αγία Πετρούπολη το διαβατήριο, η θεώρηση παραδίδεται σε 48 ώρες. Και στο Νοβοροσίσκ πάλι το ίδιο. Σε ό,τι αφορά τα κέντρα συλλογής στοιχείων του παρόχου, ήταν 20, τα κάναμε 28. Έχουμε κινητοποιήσει ένα δίκτυο 15 mini-vax, μικρά shopping shop, και τη δυνατότητα όποιος μπορεί να πληρώσει κάτι παραπάνω, και είναι πολλοί αυτοί οι εύποροι Ρώσοι τουρίστες που μπορούν να πληρώσουν παρακάτω, να κάνουν χρήση των mobile μονάδων, των κινητών μονάδων, οι οποίοι πάνε σπίτι τους και του παίρνουν τα βιομετρικά στοιχεία, τα δικαιολογητικά και πληρώνουν κάτι παραπάνω. Η αύξηση λοιπόν των σταθμών εργασίας μέσα στο προξενείο θα φτάσει τους 75 εντός του Μαΐου. Τα δε VAX από 20 έχουν γίνει 28, συν τα 15 mini VAX, συν τα mobile VAX. Δεν υπήρξε μεγαλύτερη δυνατότητα δικτύωσης και δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν. Αν έχετε κάτι άλλο... κοιτάξτε, είπατε και κάτι άλλο, ότι ξέραμε από πέρυσι την αλλαγή του συστήματος, πράγματι. Τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα με το κλείσιμο της τουρκικής και της αιγυπτιακής αγοράς έγιναν λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ευχαριστώ και προχωρούμε.